Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Επιστρέψαμε στο στούδιο. Και Μιχάλη. Βεβαίως, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς εδώ και αιώνες. Μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη με τη θρησκεία ίσως κάπου δεν συμβιβάζονται. Ίσως, δεν λέω, γιατί ιστορικά αν διαβάσουμε υπήρχαν και επιστήμονες οι οποίοι ήταν και πιστοί, θρησκευόμενοι. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως εμείς θα το δούμε από μια άλλη πτυχή, το τι γίνεται με την επιστήμη και τη θρησκεία σήμερα, σε αυτήν την τεχνολογία, τεχνοκρατική εποχή. Μαζί μας είναι ο Νίκος Λιγερός, ο Δόκτωρ Νίκος Λιγερός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη? Τι υποδέχεται η επιστήμη, τι δεν δέχεται η θρησκεία? Συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, όπως το είπατε πολύ σωστά. Και κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι από τους πρώτους επιστήμονες είχαμε ιερείς. Και στον τομέα τον πιο αφαιρετικό που είναι τα μαθηματικά. Δηλαδή έχουμε ονόματα όπως είναι ο Φερμά, όπως είναι ο Μερσέν, που προήλθαν από την θρησκεία και συνέχισαν βέβαια να είναι σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί μέσω της θρησκείας μαθαίνει κάποιος πολύ γρήγορα το θέμα της πληρότητας, το θέμα της τελειότητας και συμβαδίζει πολύ καλά με τα μαθηματικά. Επιπλέον, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με μαθηματικά, δεν βλέπουν αν υπάρχει σύγκρουση με τη θρησκεία. Τώρα, όσο αφορά τις επιστήμες, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό δίλημα. Είναι ότι μερικές φορές έχουμε ανθρώπους που διαβάζουν κυριολεκτικά ένα κείμενο και άλλοι το διαβάζουν μεταφορικά. Δεν θέλω να επισημάνω έναν άλλον τομέα που είναι πιο απλός. Ο Σλίμαν, όταν διάβαζε την Ιλιάδα, όλοι του έλεγαν ότι απλώς ήταν ένα μυθιστόρημα. Είναι όμως χάρη σε αυτόν που βρήκαμε την Τρία, τις Μυκήνες, γιατί πίστευσε ότι πίσω από το μυθιστόρημα υπάρχουν και μερικά στοιχεία. Τώρα, όσο αφορά το θρησκευτικό, είναι ότι έχουμε δύο τάξεις. Έχουμε ανθρώπους που είναι στον θρησκευτικό τομέα και είναι παντελώς άσχετοι στα επιστημονικά. Και έχουμε και το ανάποδο. Έχουμε ανθρώπους που λένε ότι γνωρίζουν θρησκευτικά, δεν έχουν διαβάσει ούτε καν τα Ευαγγέλια. Αλλά έχουν άποψη. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στον τομέα της επιστήμης και της θρησκείας όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε άποψη. Άρα, άμα αρχίσουμε με την παρατήρηση του Άινσταϊν που λέει ότι εκτός τομέα ειδίκευσης έχουμε την νοημοσύνη ενός 18χρονου, είναι πάνω κάτω το ίδιο που συμβαίνει και στα θέματα τα θρησκευτικά. Κύριε Λιγερέ, για να δώσουμε έτσι στον κόσμο, και θα μιλήσουμε για τη δικιά σας άποψη, έτσι, δεν μπορούμε να διαφωνούμε, γιατί είστε και επιστήμονας. Υπάρχει Θεός, τι είναι Θεός, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε αν υπάρχει κάτι το Θείο? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ναι, υπάρχει, δηλαδή είμαι σε αυτή την κατηγορία που δεν έχει πρόβλημα μεταξύ επιστημοσύνης και θρησκείας και ειδικά στην πίστη μας. Το άλλο θέμα είναι ότι με την επανάσταση που φέρνει ο Χριστός, σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και μπαίνουμε μετά στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ακόμα και στο θέμα της πορείας μιας ζωής. Αν προσέξετε, πριν είχαμε εντολές οι οποίες είναι αρνητικές, δηλαδή δεν κάνω, δεν κάνω, δεν κάνω, έρχεται ο Χριστός και λέει κάντε αυτό και είναι αγάπα αλλήλους. Έχει ενδιαφέρον σαν προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε το πιο φυσικό είναι να προσθέσει και αυτός μια εντολή. Όμως δεν κάνει καμία πρόσθεση, λέει απλώς ότι άμα κάνεις αυτό που λέω να κάνεις, δεν θα προλαβαίνεις να κάνεις αυτό που σου λένε να μην κάνεις. Και αυτή η προσέγγιση είναι ριζικά διαφορετική και για μας, ενώ στον χώρο της επιστήμης, είναι μια επικοδομητική λύση, γιατί στο κάτω της γραφής, όταν κάποιος σου λέει, και το κάνουμε πολύ συχνά και οι γονείς με τα παιδιά μας, λέμε μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις αυτό. Και μετά όταν το παιδί ρωτάει, τότε τι να κάνω, ό,τι θες. Εδώ το πάει ανάποδα. Αυτή η προσέγγιση στον τομέα της επιστήμης είναι ότι άμα λειτουργούμε μόνο και μόνο με τα εμπόδια και με τις απαγορεύσεις, στο τέλος δεν ξέρουμε πώς να εξελιχθούμε. Θεωρείτε ότι η θρησκεία μπορεί να βάλει κάποια εμπόδια, για παράδειγμα, ή να μην αφήσει την ελεύθερη σκέψη να ταξιδέψει τόσο ώστε να μπορεί να δημιουργήσει? Κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα εμπόδια τα βάζει η επιστήμη και όχι η θρησκεία. Γιατί η θρησκεία είναι απλώς ένα πλαίσιο το οποίο, άμα ξέρουμε τους κανόνες, βλέπουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Το θέμα με την επιστήμη είναι ότι πρέπει να περάσει το πείραμα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σας λέω ότι στα μαθηματικά δεν έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε την έννοια του πειράματος, έχουμε μόνο την έννοια της απόδειξης. Ο συλλογισμός, ας πούμε, ενός ανθρώπου όπως είναι ο Σπινοζά, που θα γράψει κείμενα φιλοσοφίας και ηθικής με έναν τρόπο καθαρά μαθηματικό, δεν μας εμποδίζει να τον διαβάζουμε. Αντιθέτως, διευκολύνει.
Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και με τα Ευαγγέλια. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η θρησκεία βάζει ένα εμπόδιο. Μπορεί παλαιότερα, γιατί είχαμε μια θρησκεία που ήταν, ξέρετε, ας πούμε, όταν η θρησκεία νομίζει ότι ο κόσμος, η γη είναι επίπεδη. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα εμπόδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι γραμμένο κάπου. Είναι απλώς ότι ήταν το πιο απλό μοντέλο. Όσο αφορά την δημιουργία της ζωής. Το ίδιο. Η δημιουργία της ζωής, αν θέλετε. Είναι νομίζω δίστανται οι απόψεις. Δίστανται σε ποιο επίπεδο. Η επιστήμη λέει κάτι άλλο, η θρησκεία λέει κάτι άλλο. Η θρησκεία αρχίζει με αυτό που είναι ιερό. Άρα, π.χ. όταν ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο Αδάμ θα ονομάσει, για να ονομάσει πρέπει να προϋπάρχει κάτι. Mm-hmm. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Ο Θεός θα δημιουργεί και μετά ο Αδάμ είναι αυτός που θα ονομάσει τα ζώα, τα φυτά. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ήταν και πριν. Ακόμα και όταν λέμε για τον Παράδεισο, ξέρουμε ότι όταν βγαίνουν, πάνε κάπου. Άρα στην πραγματικότητα το πρόβλημά μας με τη θρησκεία είναι ότι απλοποιούμε πολύ τα μηνύματα, τα εκφυλίζουμε και μετά έχουμε την εντύπωση ότι είναι μόνο αυτό. Τότε μπαίνουμε σε ένα δογματικό πλαίσιο και δεν κατανοούμε ότι άμα τα κοιτάξουμε πιο ορθολογικά και πιο σφαιρικά, μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχει και το συναίσθημα, εντάξει, δηλαδή υπάρχει και το θέμα της πίστης. Και πρέπει να ξέρουμε το εξής. Οι ερευνητές υψηλού επίπεδου περνάνε πρώτα από την πίστη, ακόμα και στο αποτέλεσμα ενός πειράματος, παρά από την διαπίστωση ή ακόμα και την εξακρίβωση. Δηλαδή τι εννοείται ακριβώς, περνάνε πρώτα από την πίστη. Εννοώ ότι πρέπει να περάσουν από το θέμα της εικασίας, δηλαδή να σκεφτούν ότι αυτό μπορεί και να γίνεται, ενώ δεν έχουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Άμα απορρίψουν αυτή τη μεθοδολογία, δηλαδή ουσιαστικά άμα απορρίψουν αυτή την θρησκευτική προσέγγιση, δεν μπορούν να βρουν πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένας τομέας που λέγεται σε αυτό το επίπεδο serendipity, είναι η ικανότητα να βρίσκεις αυτό που δεν ψάχνεις. Άμα το σκεφτούν ορθολογικά είναι πολύ παράξενο. Και όμως είναι αυτό που θα δούμε με το θέμα της ανακάλυψης και της αποκάλυψης. Μερικές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε από αυτό το στάδιο της αποκάλυψης και μετά να επανακαταλήψουμε αυτό που έγινε. Αυτές οι προσεγγίσεις ουσιαστικά σε επίπεδο νοητικών σχημάτων μοιάζουν πάρα πολύ με τη θρησκεία. Η ιδέα επιπλέον είναι ότι υπάρχει ο σεβασμός. Στη θρησκεία, ακόμα και οι μικροί άνθρωποι, τα παιδιά, μαθαίνουν ότι πρέπει να σέβεσαι κάτι που δεν το έχεις καταλάβει από την αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το καταλάβεις ποτέ. Μερικές φορές θα θέλαμε να καταλαβαίνουμε όλα όσα γίνονται. Με τη θρησκεία καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και ένας χρόνος, όπου αυτό είναι επιτρεπτό μετά από κάποια μελέτη. Το πιο παράξενο, αν θέλετε, είναι το εξής. Στα μοναστήρια, για πολλούς αιώνες, μελετούσαμε. Ακόμα και τώρα εννοώ. Mm-hmm. Αλλά αυτό το ξέρουμε ότι έχει γίνει. Ρωτάω, αν είμαστε απλώς πιστοί, γιατί να μελετάμε? Δεν έχει νόημα, επειδή θα πούμε ότι εντάξει, ο Θεός τα κάνει όλα, εμείς απλώς ακολουθούμε. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε. Επειδή ακολουθούμε, ακολουθούμε και αυτό το οποίο έχει πει πάλι ο Χριστός. Ναι. Πίστευε και εμείς. Όχι, όχι. Να το ξέρεις ότι δεν το έχει πει ο Χριστός αυτό. Ποιος το έχει πει? Κανένας. Αυτό δεν είναι γραμμένο σε κείμενο. Αυτό είναι η παράδοση. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα που έχουμε. Βεβαίως. Είναι ότι εκφυλίζεται η θρησκεία, γίνεται μια παράδοση και μετά όταν ρωτάς κάποιον γιατί είναι έτσι, σου λέει έτσι λέει η παράδοση. Η θρησκεία είναι με το πρέπον και δεν είναι με το πρέπει. Όταν μπαίνει πολύ το πρέπει, είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πια τον κανόνα. Και επειδή δεν ξέρουμε πια τον κανόνα, λέμε να μην κάνουμε άλλον. Όταν κοιτάζουμε τις διαμάχες του Χριστού με τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, θα δούμε ότι υπάρχει ένας διάλογος. Θα δούμε κάθε φορά ότι του κάνουν πονηρές ερωτήσεις για να τον παγιδέψουν. Θα δούμε ότι αυτός ξέρει ότι είναι εδώ. Και τους απαντάει έτσι ώστε, θα το λέγαμε εμείς πιο λαϊκά, τώρα να τους ταπώσει. Γιατί άμα κοιτάξετε τα Ευαγγέλια, μετά από την απάντηση του Χριστού δεν υπάρχει ερώτηση ή επερώτηση. Ακριβώς, έχει καλυφθεί πλήρως. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα λειτουργεί σε ένα τριπλό επίπεδο. Λειτουργεί στον κανονισμό, δηλαδή μιλάει για τους κανόνες της Παλαιάς Διαθήκης και τους λέει εκεί πέρα δεν γράφει αυτό. Μετά τους μιλάει για την παράδοσή τους, mm-hmm, και μετά τους μιλάει ορθολογικά.
χρησιμοποιώντας βέβαια πάντοτε και παραβολές, έτσι ώστε να υπάρχει μια κατανόηση για τους περισσότερους. Επίσης, ο Χριστός δεν απαντάει για κάτι το οποίο δεν έχει δει ο κόσμος. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς λέμε σήμερα, αν έρθει κάποιος και μας πει ότι είδα την Αμερική και εσύ δεν έχεις πάει στην Αμερική, θα πεις ότι αυτός που δεν είδε την Αμερική και λέει ότι δεν υπάρχει Αμερική είναι ηλίθιος. Στην ουσία, έτσι δεν είναι. Αυτό γίνεται και με τη θρησκεία μας. Κάποιος μας αποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή. Η επιστήμη όμως πολλές φορές δεν δέχεται ότι υπάρχει κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει έως τον 19ο αιώνα. Μετά η επιστήμη εξελίσσεται πάρα πολύ και αρχίζουμε να έχουμε θεωρίες τις οποίες δεν μπορούμε να αποδείξουμε αμέσως. Κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι είναι ορθολογικές, ότι στέκουν, αλλά δεν έχουμε κανένα πείραμα που το διαπιστώνει. Κατά συνέπεια, εδώ αρχίζουμε να έχουμε ένα θέμα πίσης. Υπάρχουν θεωρίες που είναι ακόμα πιο πολύπλοκες, όπου έχουν τα ίδια αποτελέσματα μεταξύ τους, αλλά την διαφορετική δομή. Άρα, άμα πάρετε, ας πούμε, την κβαντική μηχανική και πάρετε την θεωρία διακλαδώσεων, ξέρουμε να αποδείξουμε ότι είναι ισόμορφες λογικά. Άρα, η μία λέει ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου υπάρχει το απροσδιόριστο. Η άλλη λέει ότι υπάρχει ένας πολλαπλός κόσμος, όπου είναι προσδιορισμένο αυτό που κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιον κόσμο το κάνουμε. Αυτές οι δύο θεωρίες είναι ίδιες. Τώρα, το να πιστεύετε στη μία ή στην άλλη είναι καθαρά θέμα πίστης, γιατί στα αποτελέσματα αποδεικνύει ότι έχουν ακριβώς την ίδια προσέγγιση και τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια επιλογή. Όσο αφορά, ας πούμε, την κλωνοποίηση. Ναι. Ξέρουμε ότι η επιστήμη δεν συμφωνεί. Η θρησκεία δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο. Μα και η επιστήμη δεν αποδέχεται. Δηλαδή, αυτό μπαίνει τώρα το θέμα της κοινωνίας. Έχετε βάλει ένα τρίτο παράγοντα. Η βιοηθική. Η βιοηθική, ναι. Ναι, η βιοηθική ασχολείται με τον τομέα της εξέλιξης μεταξύ της ηθικής και της ιατρικής. Αλλά εδώ μπαίνουν οι χώρες. Δηλαδή, ας πούμε, για την κλωνοποίηση που λέτε, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που το έχουν απαγορεύσει και υπάρχουν χώρες που το επιτρέπουν, όπως είναι ακόμα και η Ιταλία. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι τώρα μπαίνει ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος λέει, εγώ μεταξύ των δύο κάνω αυτό που θέλω εγώ νομοθετικά. Αν η νομοθεσία αλλάξει, δεν ρωτάνε ούτε στη θρησκεία, ούτε στην επιστήμη, αν αυτό γίνεται ή όχι. Και για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο που έχουμε, πριν γίνει η πρώτη κλωνοποίηση μιας γάτας, νομίζαμε ότι η κλωνοποίηση σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Όταν έγινε η γάτα, είδαμε ότι οι κοιλίδες πάνω στη γάτα δεν είναι ίδιες με κλωνοποιημένες γάτες. Που σημαίνει ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε αυτό που νομίζουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Κατά συνέπεια, εδώ η επιστήμη απλώς παίρνει μια θέση του τύπου αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Και γι' αυτό μπαίνει η βιοηθική, η οποία εντάσσεται και στο πλαίσιο της κοινωνίας και θα θεωρήσει ότι σε μερικά πράγματα είμαστε έτοιμοι, σε άλλα όχι. Π.χ. μια κλωνοποίηση που μπορεί να έχει νόημα είναι με το αίμα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με το αίμα, επειδή δεν υπάρχουν ακόμα πολλοί αιμοδότες. Μπορούμε να φτιάξουμε αιματοσφαιρία που να μας επιτρέπουν να κάνουμε μια κλωνοποίηση που βοηθάει τους ανθρώπους. Αλλά προσέξτε, σε ποιο επίπεδο μετά πηγαίνουμε. Και επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε, η διαφοροποίηση μπορεί να γίνει ακόμα και στις μεταμοσχεύσεις. Είναι μερικοί που τις δέχονται, είναι άλλοι που δεν τις δέχονται. Σωστά. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πριν, όταν δίναμε το αίμα μας στον άλλον, δεν ξέραμε ότι υπήρχαν ομάδες. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που πέθαιναν από μεταγέννηση επειδή δεν ήταν συμβατό. Όταν ανακαλύψαμε, τώρα εσείς κανονικά ξέρετε την ομάδα σας, αυτό δεν είναι κάτι που είναι εναντίον της θρησκείας. Βεβαίως, είναι εντελώς διαφορετικό. Να συμπληρώσει λέγοντας το εξής, ότι μερικές φορές δεν μπορείς να δώσεις εσύ το αίμα σου στον άλλον. Αν λοιπόν το πάρουμε κυριολεκτικά, θέλει να πει ότι μερικοί άνθρωποι δεν είναι συμβατοί στο θέμα του αίματος. Αυτό που λέει η επιστήμη είναι ότι κοιτάξτε να είσαστε στην ίδια ομάδα και γι' αυτό έχουμε και παγκόσμιο αιμοδότη κτλ. Τι θέλω να πω, άμα κοιτάξουμε τα δύο αυτά, στην αρχή θα μπορούσαμε να πούμε το αίμα είναι το ίδιο για όλους. Μετά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Και μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε μια ομάδα είναι συμβατό και είναι το ίδιο. Κύριε Λιγερέ, στην ουσία μας λέτε ότι πρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο, για την επιστήμη και τη θρησκεία. Ναι. Είναι καλύτερα. Από την αρχή της ανθρωπότητας πάντοτε υπήρχαν αυτά τα δύο και θα υπάρχουν πάντα. Αν θέλετε μπορείτε να το δείτε σαν κορώνα και γράμματα, τα οποία συμπληρώνει το ένα το άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, άμα τους πείτε ποιο είναι το αντίθετο από κορώνα, σας λένε γράμματα. Ενώ το αντίθετο από κορώνα είναι κορώνα. Γιατί άμα βάλετε ένα νόμισμα που έχει κορώνα και κορώνα, δεν είναι νόμισμα.
Άρα εμείς το συμπληρωματικό το θεωρούμε μερικές φορές αντίθετο. Ενώ το αντίθετο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι το ίδιο. Εδώ οι μεγάλες διαμάχες πολύ συχνά γίνονται μεταξύ των θρησκειών και μεταξύ των επιστημών. Μάλιστα. Βέβαια, είναι το παράδειγμα νομίζω και ότι όσον αφορά την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία. Ναι, όχι μόνο αυτό, είναι όλες. Είναι όλες αυτές, ναι, και δύο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είμαστε μέσα στο πλαίσιο του χριστιανισμού. Mm-hmm. Αυτό να πω ότι τα πιο σκληρά επιχειρήματα δεν είναι μεταξύ της θρησκείας και της επιστήμης, είναι στον ίδιο το χώρο από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Άρα ο συνδυασμός είναι αρκετά φιλοσοφικό αυτό το οποίο λέτε και χρειάζεται αρκετή την σκέψη για να το κατανοήσει κάποιος. Mm. Δυστυχώς αυτή την εκπομπή δεν μας έμεινε άλλος χρόνος. Θα ρωτήσω κάτι όμως, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχεις πάρα χρόνο, πολύ. Λέει ο παραγωγός, ρωτώ όμως αυτή τη στιγμή. Κύριε Λιγερέ, τι γίνεται με το θάνατο? Τι γίνεται με το θάνατο? Τι γίνεται με το θάνατο? Είναι... Η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Όχι, όχι. Η θρησκεία υποστηρίζει ότι αυτή είναι η ουσία. Ας το συνεχίσω λοιπόν στο φιλοσοφικό. Ο θάνατος είναι η αρχή. Δεν είναι το τέλος. Είναι μόνο όταν συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει θάνατος που αρχίζουμε να ζούμε πραγματικά. Και μετά αυτή η απασχόληση που σας προβληματίζει τι γίνεται μετά, είναι πρώτα να σκεφτείτε τι γίνεται πριν. Αν κάνετε κάτι πριν που έχει νόημα, τότε δεν θα έχετε πρόβλημα με το μετά. Αν κάνουμε κάτι το οποίο έχει νόημα πριν τον θάνατο, δεν θα μας απασχολεί, επειδή δεν είμαστε ικανοποιημένοι για το τι έχουμε κάνει και δεν θα μας και απασχολεί. Και μετά θα υπάρχει η συνέχεια που θα είναι η φυσιολογική. Ακόμα καλύτερη, μάλλον. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως θα είναι το επόμενο μας θέμα, έτσι για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο, να μην ανησυχεί ακριβώς για το μετά και για το όταν θα έρθει ο θάνατος. Αν συμφωνείτε και εσείς βεβαίως να συζητήσουμε για τον θάνατο. Ο Θεός είναι ήδη εδώ για μετά. Ας ασχοληθούμε και με το πριν και ας κάνουμε κάτι που τον ευχαριστεί. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς.